10 έναντι 4. Ο Παύλοβης για τον Ιωσιφίδη που σουτάρει δυνατά, η μπάλα κοντράρει και εύκολα καταλήγει στα χέρια του Κατσιαούνη. Το κοντράστ, η ευκαιρία η χαμένη τώρα για την αναγέννηση με την ξαφνική αντεπίθεση, την πάσα του Κόιτς στον Βίντι. Βλέπουμε εδώ τον Καμερουνέζο να πλασάρει τον Κατσιαούνη, αλλά η μπάλα φεύγει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα των Τρικάλων. Έξω πλευρά των δικτύων out. Καλή στιγμή για την αναγέννηση από την προσωπική αυτή προσπάθεια του Κώστα του Ιωσιφίδη. Τελικά όμως η τελευταία επιλογή του δεν είναι σωστή. Δεν έκανε από τον Καραπέτσα και κίτρινη κάρτα στον Καραπέτσα. Βλέπουμε και πάλι την προηγούμενη φάση και πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Πετάει την μπάλα πλάγια. Σε κόρνε. Η μπάλα φτάνει στον Κόιτς που στρώνει στον Παύλοβιτς, αυτό στον Αλιβάνογλου. Νέα σέντρα. Δεν περνάει η μπάλα. Αλλά πρόλαβε να σουτάρει και με τα πόδια ο Φαφούλας. Εδώ τη βλέπουμε το βολέ από τον Εβίτη και ο Κασιαούνης έδειξε την πλάση του στη φάση αυτή. Μόνο δυνατό σουτ του Καραπέτσα και τον Φαφούλα να κοιμάσεται και να διώχνει την μπάλα σε κρεμβαίνει σωτηρία. Ένα παιχνίδι με τους γηπεδούχους να έχουν την αποβολή του Αχιλλέα Αγγελόπουλου στο 25ο λεπτό και να συνεχίσουν από το 25ο λεπτό μέχρι το τέλος με 10 παίκτες.